Χαίρετε! Χαίρετε! Είναι Τρίτη σήμερα. Πόσες έχουμε ημέρα? 8. 8 Ιουνίου. 8 Ιουνίου. Μπήκαμε στον Ιούνιο. Τι θα μας πεις σήμερα? Λοιπόν, το Σάββατο, 12 Ιουνίου, έχουμε το σεμινάριο. Μιλά λίγο πιο δυνατά, γιατί ο κόσμος λέει ότι δεν μιλάς δυνατά. Μια χαρά δυνατά μιλάω. Να ανοίξει την ένταση του κόσμου, άμα δεν ακούει. Κόρη, κόρη, λίγο θυμωμένη σε βρίσκω σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Πες τα προβλήματα σου και κάμε έναν, να κάμε τώρα έναν, και λίγο ζαβή του τη κάμερα ρε παιδί μου, να κάμε τώρα έναν έκτακτο. Μάλιστα. Και να μας πεις τα προβλήματα σου, μας πεις για το σεμινάριο του Σαββάτου. Χαίρο πολύ χαρίλα ε. Τι ωραία λήψη, τι επαγγελματική κάμερα, τι επαγγελματική λήπτρια. Λοιπόν, πέρα στα προβλήματα σου, μας πεις το σεμινάριο του Σαββάτου το έκτακτο. Να κάνεις βεντ. Να τα βγάλεις που μέσα σου. Ας το καλύτερα. Έχεις μία... Θα συγχύσουμε τον κόσμο. Έχεις μία κρατική ματέωση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το κράτος που ζω δεν είναι και τόσο αξιοκρατικά τα πράγματα. Άτε ρε! Μα για την Κύπρο μου λαλείς. Εκπλήττομαι. Δεν είναι καθόλου. I'm so very surprised. Και κάθε φορά που, κάθε χρόνο που περνά, είναι χειρότερα τα πράγματα. Κάθε χρόνο είναι χειρότερα πράγματα. Οκ. Ναι. Και εντάξει. Δεν μπορώ να ματαιώνομαι συνέχεια. Έχει 11 χρόνια ματαιώσεις αυτά και... Ναι, νομίζω ότι όλη σου ζωή μου είναι ματαιώση. Τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 11 χρόνια είναι ματαιώση της Κύπρου. Έχω βιώσει κι άλλες ματαιώσεις. Εντάξει, εμείς οι υπόλοιποι, όσα χρόνια ζούμε στη γη, είναι με τρόπο τόσα χρόνια ματαιώσης. Α, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, επίεν ο κουμπάρος μου, ο οποίος είναι 19 χρόνια παντρεμένος με Κυπρέα και ζει 18 χρόνια στην Κύπρο, είναι 18 χρόνια παντρεμένος με Κυπρέα και ζει 11 χρόνια στην Κύπρο, να ζητήσει η Κυπριακή υπηκότητα. Και δεν του διούν. Δεν του δίνουν. Δεν είναι ο Τσιν Τάι Τσόν Τσάν, πώς το λένε εκείνο. Τι να κάνουμε τώρα. Για έναν εγκληματία, αν μπορείτε να δούς ο τύπος Κορεάτης. Μην ναι, Κορέα, ναι. Αλλά έρθαμε και αν Κορέα, τέλος πάντων. Αυτός ο Κορεάτης ήρθε, πήρε καύτερα λόδαπου, δούλευε delivery σε κάτι. Α, delivery που ήταν το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Και δώσαν άδεια υπηκότητας, καταλάβες. Α, έτσι, γνώμη μου, κουμπάρος. Software engineer, κουμπάρος, ναι. Ναι, ναι. Ήπερα σωστά τη δουλειά του άντρα της, είναι software engineer. Sorry που είσαι software engineer και δουλειά και online και μπορεί να δουλεύει και delivery. Άτερε, παιδί μου. Και μην είναι, τώρα δεν είναι κυπριοποιηθήκη. Όχι, όχι. Μα είναι, τώρα είμαι... χάσαμε αυτό. Προσπάθησα να κάνω κάτι που είναι τέλος πάντων πιο κοντή, που είμαστε πιο κοντοί, είμαστε οι πιο κοντοί της Ευρώπης νομίζω. Κοντοί. Ναι. Ναι, είμαστε οι πιο κοντοί της Ευρώπης. Αποκλείεται, είμαι πάρα πολύ ψηλή. Είμαι 1.63 εκατοστά. Προσπάθησα να συμβάλλω σε αυτόν, αλλά δεν μου το επιτρέπει το σύστημα. Πόσο ψηλός είναι ο κουμπάρος μου? 95. Α, είναι 95 ο κουμπάρος. Τι να κάνω. Εγώ φτιάω τους. Μόνο και μόνο από ότι είναι ψηλός, έπρεπε να του επιτρέπουν. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε το τελευταίο σεμινάριο, διαδικτυακό σεμινάριο, webinar της σειράς για τα συναισθήματα. Επειδή εγώ δεν θυμάμαι όλα τα σεμινάρια, να τα πω και άμα λέω κάτι λάθος να μου λες εσύ. Κάναμε το εισαγωγικό στα σεμινάρια, εισαγωγή στα συναισθήματα. Ήταν εκείνο που θα κάναμε, γιατί μιλώ κυπριακά. Ήταν εκείνο που θα κάναμε στην Αθήνα. Το Μάρτιν του 20. Το Μάρτιν του 20. Το οποίο ήρθε ο κορονοϊός μας, το ματέωσε. Ήρθε το τσουνάμι του κορονοϊού και το πήρε παραμάζωμα. Ναι. Και έτσι φέτος, ξεκινήσαμε νομίζω Νοέμβριο του 20. Νομίζω ναι. Και κάναμε διαδικτυακό εκείνο το σεμινάριο και μετά κάναμε και άλλα σεμινάρια. Το κάναμε. Ναι. Κάναμε για το άγχος. Σεμινάριο για το άγχος και το φόβο. Μάλιστα. Μετά κάναμε σεμινάριο για... Το θυμό. Για το θυμό. Μετά για τη χαρά. Για τη χαρά. Για την αγάπη και τον έρωτα. Για την αγάπη και τον έρωτα, μου ήταν πάρα πολύ ωραίο. Χάσετε, πραγματικά χάσετε που δεν το είδατε. Όσοι δεν το είδατε, ναι. Και τώρα το κλείσιμο αυτού του κύκλου σεμιναρίων θα είναι με τη λύπη και την κατάθλιψη. Αχα.
θα επεξεργαστούμε το συνέστημα της λύπης και την περικατάσταση της κατάθλιψης. Μάλιστα. Α, yeah. Θα μάθουμε πολλά πράγματα, είμαι σίγουρη. Δεν το είδα ακόμα το υλικό. Και εγώ θα εξαρτηθεί από την επόμενη δήλωση είναι αν το είδε ή όχι. Όχι, το είδα που το στείλες, το έχω κατεβάσει σε ένα φάκελο που ονομάζεται Σεμινάριο Λύπη Κατάθλιψη. Το είχα στο πρόγραμμα μου το Σαββατοκυριακό. Το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Είναι επίτηδες που λέω το Σαββατοκυριακό, όπως επίτηδες λέω και μάρκα σκύλο αντί ρατσα σκύλο και με διορθώνετε. Το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Είχα σκοπό να το δω. Να το δω με την έννοια να το διαβάσω, να το μάθω ρε παιδί μου και να βγάλω τις σημειώσεις. Αλλά συνέβηκαν άλλα πράγματα. Κάμε μια παρεκτροπή από την πορεία που είχα, από το πρόγραμμα που είχα. Ήταν και Σαββατοκυριακό. Είπα. Τέλος πάντων. Είπα να μην δουλεύω συνέχεια. Εντάξει, σου το επιτρέπουμε. Ναι, και θα το δω σήμερα, υπόσχομαι, και θα βγάλω και τις σημειώσεις. Καταλάβετε, κάνει όλη τη δουλειά, σκοτώνεται η γυναίκα, διαβάζει τόμους, βιβλίο, μαζεύει επιστημονικό υλικό, το στέλνει στη Βλαμμένη. Είναι η Βλαμμένη, λέει, α, δεν μπορώ να πω στη θάλασσα σήμερα, δεν μπορώ. Θα βγω έναν τυφλό ραντεβού, δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Ευτυχώς δεν τυφλώθηκα ακόμα. Πρέπει να δούμε. Τι να σου πω. Πόσα βιβλία διάβασες για να κάνεις αυτό το σεμινάριο? Διάβασα γύρω στα 43 βιβλία και κάμποσα άρθρα, γιατί είχε υλικό, για την κατάθλιψη ειδικά, και έκανα και κριτική στην DSM-5 μέσα σας. Ναι, γιατί έγινε μία διαφοροποίηση στο DSM-5 σε σχέση με την θλίψη, το φυσιολογικό θρήνο και το πένθος έχουν κάνει μία αλλαγή σε σχέση με τον DSM-4. Αλλά δεν θα σου το πω για να το διαβάσεις. Πώς σκόμαι θα διαβάσω κόρη αφού την Κυριακή ήμουν τζαμε έτοιμη, ήμουν κουρδισμένη, όλα τα κλπ. Αλλά οι σιρήνες με κάλεσαν από στη θάλασσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, συγχωρώ. Με κάλεσαν οι σιρήνες. Ναι. Και εγώ μοιάζω μια άλλη σιρήνα, μια άλλη εθέρια ύπαρξη, επία. Έλα σου πω, είχαμε ιστορίες. Τι ιστορίες? Δεν και παρακολουθάς τα θέματα, είμαι εντάξει, επειδή είναι σόδομα και εγώ μωρά η ζωή σου αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να παρακολουθείς τα σόδομα και εγώ μωρά θέματα που κάνουμε εμείς στο κανάλι. Εκείνο με τα 300 ευρώ. Διάβασες το, είδες το? Ναι, είδα το. Τι έχεις να πεις? Επειδή είδα τη φάτσα σου που ήταν έτσι λίγο αναμαγιασμένη και λίγο, και λίγο σαν να έχεις δει το χάρο γυμνό, κάπως έτσι. Με το χάρο τίτσιρο, τίτσιρο, ναι. Είπα να δω τι έγινε. Α, και? Εντάξει, με διασκέδασες από τα λεπτά. Όχι, αν θέλεις να διασκεδάσεις... Και μετά ασχολήθηκα με την δική μου ταπεινή ζωή. Ναι. Αν ναι. Θέλεις να διασκεδάσεις, θα δεις το γεροντο έρωτας ή γεροντο μπελάς. Εκείνο είναι όλα τα λεφτά. Α, οκ, okay, εντάξει. Η κωμωδία της σεζόν αυτής είναι το γεροντο έρωτας ή γεροντο μπελάς. Το πρώτο το οποίο άνοιξε το κουτί της Παντόρας και βγήκαν όλα στην επιφάνεια. Λοιπόν, φίλε Νάδα μου, εμείς το Σάββατο έκαναμε ένα live. Εντάξει. Είδες και εσύ μερικές φορές έμπαιρνες στα live όταν βρίσκες χρόνο. Μέσα στην καραντίνα έκαναμε διασκεδαστικά live το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Κάναμε live έτσι, βάλαμε την Τάνια μας, τραγουδούσε. Στην αρχή τραγουδούσα εγώ παράφωνα, ξέρω, πέθανε τα αυτιά των ανθρώπων. Στην αρχή τραγουδούσα εγώ παράφωνα, έπαθαν τα αυτιά των ανθρώπων που παρακολουθούσαν. Τέλος πάντων, μετά βρήκαμε το Αιδόνι. Εντάξει. Τώρα η καραντίνα τελείωσε. Έχει ο κόσμος που πάει σε τυφλά ραντεβού, σε αμβλεπούμενα. σε ραντεβού με όραση, τέλος πάντων. Οπότε, είχε πολύ καιρό να κάνω live. Και έκανα ένα live. Στο οποίο έδωσα τον τίτλο «Σόδομα και Γόμορα!» Ποια είναι η ηθική της εποχής μας. Μόνο η Γεωργία Βασιλιάδου έλειπε δηλαδή. Κόρη, έγινε όμως συζήτηση στα σχόλια αν είσαι από φόνα τα ρε, η Γεωργία Βασιλιάδου το λέει. Δεν ξέρω, μια από τις δύο. Πάντως και, και στις δύο ταιριάζει. «Σόδομα και Γόμορα!» Τέλος πάντων, έβαλα αυτόν τον τίτλο με σκοπό να συζητήσουμε. Όλη αυτή την απεσιοδοξία την οποία έχουμε φάει στη Μούρη εμείς ή του καναλιού, μετά που ακούσαμε όλες αυτές τις ιστορίες, τις δύσμυρες και τις δύσπυρες. Δυσπυρκό στην Κυπριακή διάλεκτο σημαίνει ενοχλούμε, αναστατώνουμε. Τέλος πάντων, έτυχε εκείνη την ημέρα να είχα κάνει τα μαλλιά μου να τα είχα πρεπιθεί, επειδή. Α, είπα σου ότι είχα μαλλιά. Όχι. Α, ναι, ναι, ναι. Άμα συνεχίσουμε αυτούς τους ρυθμούς, του χρόνου θα είμαι φαλακρή με φυσικό τρόπο. Δεν θα χρειάζεται να τα ξυρίσω. Γιατί τα χάνει μαλλιά?
Πού είναι η Μαριάννα να μας πει? Μαριάννα, έχεις προϊόντα για μαλλιά που πέφτουν? Έχω αγοράσει όλα τα προϊόντα που ήταν εδώ κοντά στην περιοχή μου. Μην τα ξανακάνεις μοβ. Όχι! Το πρόβλημα νομίζω ήταν ότι μου τα έκρουσαν εκεί που ήμουνα. Μου τα έκαψα. Κρούζο σημαίνει καίο. Μου τα έκαψε αυτό. Και στα εξωτερικά. Ναι, εκεί την τελευταία φορά που πήγαινε και μου έκανε. Στην ύφρα μου είχα τα πολλά αλουμίνια πάνω στο κεφάλι και κάτι ζημιά είναι. Αλλά πέφτουν κιόλα. Εντάξει τώρα. Θα το λύσω το πρόβλημα, ρε παιδί μου, αλλά είπα να ασχοληθώ λίγο με το μαλλί μου, γιατί κάθε φορά που τα έλουζα, επειδή σγουράει και εκτενίζοντα, έφυγε και μια τούφα μαλλιά. Οπότε ασχολήθηκα με το μαλλί μου, βγήκε κάπως καλό, είπα ας βαφτώ κιόλας και ήμουν κάπως θεογκόμενα το Σαββατοβράδυ, εμφανισιακά. Του στείλω όποιος σε ξέρει ακριβώς αγοράζει. Ναι, μια μετάλλαξη. Οπότε ξεκινήσαμε εμείς το live του Σαββάτου. Και έμπαιναν οι κοπέλες και μου έλεγαν είσαι πάρα πολύ όμορφη, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Λέω του, ευχαριστώ. Είμαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ και στα δικά σας. Να είστε του χρόνου με υγεία. Να είστε και εσείς πολύ όμορφοι. Μετά είπα το πρόβλημα μου που πέφτανε τα μαλλιά μου. Ναι. Και μετά αρχίσαμε να συζητούμε το σοβαρό ζήτημα Σόδομα και Γόρμορα και να συζητούμε. Το live κράτησε μία ώρα και 40 λεπτά περίπου. Να αξίζει κάποια φάση. Ο κακός πότε εμφανίστηκε? Ποιος κακός? Έχει κακόνη ιστορία. Περίμενε! Οπότε σε κάποια φάση έβγαλα τηλεφωνική συμμετοχή. Οι ψυχολόγες όλες που έξερα κοιμούνταν. Εσύ κοιμάσαι όσο ώρα. Έτσι ώρα είναι, ώρα μία το πρωί. Είναι κοιμούνταν. Έστειλα μήνυμα σε διάφορες. Ναι, μπήκα στο μέσα και είδα ότι είχε πόσες ώρες να μπεις. Έτσι κοιμούνταν, έκανα, ξέρω εγώ. Οπότε λίγο να βγάλω μία μπυλώνα του καναλιού μας στη Βασιλική Μαθιουδάκη. Την οποία δεν ξέρω την κοπέλα και προσωπικά. Και την έβγαλα και μιλήσει, είναι ευγενέστατα η κοπέλα. Μετά έβγαλα και την τάγκη, είμαι μας και τον πόγιο υπολογιαστό, είμαι μας και το τραγούδι και κλείσανε. Απαναγία μου, την Κυριακήνη βρέθηκα δύο τρόλια, μπορεί να είναι ένα που είχαμε δύο προφίλ, να με κράζουν ότι αν έγινα κομμότρια να το πω στον κόσμο, να το μάθει και να μην λέω ότι είμαι ψυχολόγος, είναι πράγμα αυτό στο live να μιλώ για τα μαλλιά. Δεν είμαι σοβαρή γιατί έκανα εκείνον το βίντεο και ήταν χαχαχούχα. Και όταν το Γόμορα και Σόμορα. Το Σόδομα και Γόμορα, ναι. Εν τω μεταξύ, live, Σάββατο. Πλάκες. Ούτως ή άλλως ήταν για τραγούδι. Είπαμε και κάτι ηθικοπλαστικό. Λάθος λέξη έξω, ηθικοπλαστικό. Τέλος πάντων, επειδή στο κανάλι έχουμε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μορφωμένοι, οι οποίοι έχουν μόρφωση πάνω στις κοινωνικές επιστήμες κλπ. Μας εξηγούν αυτά που δεν ξέρω να εξηγήσω. Οπότε το ηθικοπλαστικό μπορεί να μην ταιριάζει, γιατί μας έδωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ορισμούς περί της ηθικής που με έχουν βοηθήσει να μορφωθώ και εγώ. Και το λέω χωρίς ηρωνία. Έγραψα πολύ ωραία σχόλια. Έχουμε κόσμο που έχει πολύ ψηλό επίπεδο κοινωνικής μόρφωσης και γνωρίζει και σε επίπεδο ορισμών. Και μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα από τα σχόλια. Και την άλλη μέρα το πρωί ξυπνά. Και βλέπω ένα σχόλιο. Κυρία Θέκλα, οι άλλοι ψυχολόγοι στο YouTube, όταν λένε ένα θέμα, μπαίνουν κατευθείαν στο Zoom, όχι όπως εσένα που έχεις βάλει αυτό το θέμα και βλέπω ήδη 10 λεπτά και ακόμη χαριντίζεσαι. Έφαγαν όλοι ένα μπλοκ. Μπλοκ, ψεκάστε, τελειώσατε. Μπλοκ, σκουπίστε, τελειώσατε. Κόρη, ο κόσμος χάνει. Μα τώρα το κατάλαβες. Ο κόσμος χάνει. Να με έρθουν άνθρωπο χαρούμενο. Λοιπόν, το Σάββατο μου μας έρχεται. Είναι το τελευταίο webinar. Είναι 3 με 7 ώρα Ελλάδος. Μάλιστα. Στην περιγραφή αυτού του έκτακτου σαρδανάπαλου βίντεο θα σας βάλω το link του σεμιναρίου. Γραφτείτε, γιατί πραγματικά αξίζει. Με σίγουρο πως αξίζει. Να διαβάσω τη σημασία. Πώς χωρίς. Δεν είμαι προετοιμασμένη κάθε φορά. Πάντα. Σε εξάρτηση τι έκανα. Τελευταία στιγμή να διαβάζω, διάβαζα. Μπράβο, σου εσύ και ο Λάζαρος, ναι. Τα παιδιά της θα έπρεπε να είναι παιδιά μου. Μολακή. Εγώ στα έκανες μαζί μου τα παιδιά και δεν το πήρε σύνδεση. Αυτά. Ναι. Άντε, γεια σας. Στο κάτω. Θα σας δούμε το Σάββατο. Κουμπάρε, πειράζει. Και τώρα είσαι Έλληνας, καλόν είναι η Έλληνας υπηκός. Αξία να τους έδινε τους Κύπριους, τι λες. Ναι! Θα ακούν τον παπά με τα πρόσφορα. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λένε χτυπάνε τον παπά με τα ψωμιά της εκκλησίας που τους έχει πάρει δώρο.
Εγώ, μάνα μου, είμαι Κυπρέα, ναι. Είμαι Κυπρέα. Θα μπορούσα να πάρω διάφορες άλλες υπηκότητες. Ας πούμε την υπηκότητα του πρώτου μου του σύζυγου, θα μπορούσα να την πάρω, αλλά προτίμησα αυτήν την τέλεια κυπριακή υπηκότητα. Την τέλεια. Κοίτα, είμαστε περήφανοι που είμαστε Κύπροι, πάρα πλάκα. Ναι. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Κύπροι και θα είμαστε ακόμα πιο περήφανοι. Αν έκαμπνε και τον Μιχάλη Τριφωνίδη Κύπρο! Αυτή η χώρα. Κύπριο! Άκου 19 χρόνια άνθρωπος παντρεμένος με Κύπρια, δηλαδή μόνο για αποζημίωση της ταλαιπωρίας του παντρεύτηκε Κύπρια γυναίκα με Κύπρια οικογένεια πρέπει να κάνουν Κυπρέων ολουρέτη. Ο Μιχάλης έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει τρομερή πλάκα. Είναι φοβερός. Φοβερός. Γελάω ακόμα που τη φάρσα που σου καμήν το Αγίου Λαζάρ, που γελάω ακόμα. Άντε, γεια! Γεια! Θα ζούμε το Σαββάτο, ρευτείτε. Τέλος κλείνουν το πράγμα, κόρη. Τέλος κλείνουν.